είναι προκλητική η απάντηση. Μιλάμε ότι καταθέσαμε μία ερώτηση με τον συνάδελφο τον Χάρη τον Μαμουλάκη για τους σεισμόπληκτους που είχε το συγκεκριμένο θέμα, ότι κατασχέθηκαν χρήματα από ακατάσχετους λογαριασμούς στον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ο υπουργός, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, ο υφυπουργός που όρισε ο κύριος Μητσοτάκης ανταυτού για να χειρίζεται τα θέματα του Αρκαλοχωρίου. Δεν γίνεται λοιπόν να απαντάει ότι ναι, δεν θα έπρεπε να έχουν κατασχεθεί χρήματα γιατί αυτοί οι λογαριασμοί είναι ακατάσχετοι και να σταματάει εκεί. Δεν έχει ενημερωθεί. Τον ενημερώσαμε εμείς, τον ενημέρωσαν κι άλλοι. Μα και την προηγούμενη. Μα και την προηγούμενη φορά ο κύριος Τριαντόπουλος, σε αυτή τη διακομματική ερώτηση, την οποία είχατε καταθέσει εδώ οι βουλευτές του Ηρακλείου για θέματα του Ηρακλείου, αυτό το οποίο είχε απαντήσει ήταν ότι για θέματα τα οποία απασχολούν όλο αυτό το θέμα και τα ερωτήματα τα οποία θέτατε, θα έπρεπε να επιληθούν από 7 υπουργεία. Γιατί τώρα να σας προτείνει κάτι άλλο? Απλά σας είπε ότι είναι ακατάσχετα. Δηλαδή, σας είπε το τι είναι αυτό που κάνει νιάου-νιάου σε κεραμίδια. Το θέμα είναι ο κύριος Τριαντόπουλος ορίσει από τον κύριο Μητσοτάκη ακριβώς για να συντονίζει τα όσα υπουργεία εμπλέκονται. Έκανε τη δουλειά του. Δεν την έκανε. Κοροϊδεύει τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής. Και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις ξέρουν όλες πολύ καλά. Τις ξέρουν όλες. Το πρώτο είναι να επιστραφούν τα χρήματα στους ανθρώπους από τους οποίους κατασχέθηκαν. Δεν το συζητάμε. Το δεύτερο βήμα, η δεύτερη σειρά των βημάτων, είναι οι ίδιες οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου. Όχι, όχι, μην πάτε εκεί. Μιλάμε για την κατάσχεση των λογαριασμών. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αναλύσει, να γυρίσουν τα χρήματα πίσο. Προσέξτε, άνοιξε ένα άλλο μέτωπο και ένα άλλο βηματισμό, να πω καλύτερα, ο κύριος Καλτσάς, λέγοντας ότι εδώ γύρεται πολιτικό, ηθικό θέμα, αποζημιώνονται και αυτά. Επίσης από πιστωτικό ή πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει και έχουν υπάρξει αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τρέχουν οι άνθρωποι αυτοί, σωστά υπόθηκε, διότι εδώ πέρα τώρα στα containers μένουν. Θα ξεκινήσουμε μια άλλη διαδικασία να πληρώνουν τα δικαστικά. Άρα στο πολιτικό κομμάτι μάλλον περιμένουν από εσάς, κύριε Ιγουμενίδη, όλους τους πολιτικούς. Εμείς η κατάθεση της ερώτησης που κάναμε είχε σχέση ακριβώς με αυτό το πράγμα. Αυτό που ζητάμε είναι καταρχήν να γυρίσουν τα χρήματα πίσω στους λογαριασμούς τα ακατάσχετα ποσά που κακώς κατέσχεσε με την ανοχή, θα έλεγα, της κυβέρνησης, όποιο τραπεζικό ίδρυμα και όποιος φορέας του δημοσίου τα κατέσχεσε. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας ή ενδεχόμενα εσείς από μόνος ποια θα είναι τα επόμενα βήματα πάνω σε αυτή την ιστορία και σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό που λέτε ότι τα χρήματα θα πρέπει να μπουν στους λογαριασμούς, τελεία? Βρισκόμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φορείς της περιοχής και τον Δήμο και τον Σύλλογο των Σεισμοπλήκτων, ακριβώς για να σταθμίζουμε και να προχωράμε βήμα-βήμα όλοι μαζί με την κοινωνία του Αρκαλοχωρίου, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι το πρώτο βήμα είναι να γυρίσουν τα χρήματα, δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να επικαλεστούν αυτή τη στιγμή άγνοια του θέματος μετά από όλη τη συζήτηση που έχει γίνει. Και υπάρχει το δεύτερο μεγάλο θέμα, η επιτάχυνση των διαδικασιών. Υπάρχουν προτάσεις του ΤΕΕ για τους μηχανικούς, για τις μικρές βλάβες. Δεν μπορεί να μην προχωράνε και να πηγαίνουν με βήματα. Μάλιστα. Σημειωτών ουσιαστικά η προώθηση όλων αυτών των θεμάτων και οι άνθρωποι να μην βλέπουν φως στο τούνελ, το πότε δηλαδή θα γυρίσουν στα σπίτια, το πότε θα επισκευάσουν τα σπίτια. Κύριε Ιγουμενίδη, να μου δώσετε τη δυνατότητα μόνο από αυτή την απάντηση για να ξέρει ο κόσμος που σας δίνει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, 20 Δευτέρου 2023, ρυθμός πρωτοκόλλου 51, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το πιστεύουν. Αναφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24α 24β του νόμου, ορίστε. Ναι, λέει τα άρθρα. Εντάξει, ωραία. Εγώ απλά όλο το λέω. Γιατί σας είπα, υπάρχουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Ότι το γάλα γαλανώνε, που λέγανε οι παλιοί. Του νόμου 47/97/2021, α66, η ενίσχυση της πρώτης αρρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενη στις παραγράφες
παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172-2013-167, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλειωμένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43α του νόμου 4172 του 2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η δε καταβολή της διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο και απευθύνεται η εν λόγω ερώτηση. Αφού λοιπόν σας πάει και λέει απευθύνεται εκεί η εν λόγω ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ίσως να χρειάζεται αυτό που ακούσαμε και χθες από τον κύριο Καλτσά, η παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η ντροπή. Βεβαίως, σας είπα, τα βήματα τα προχωράμε και θα τα συζητάμε και με τους συλλόγους των σεισμοπλήκτων και τους φορείς της περιοχής. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Τριαντόπουλος, ακριβώς αυτή διαβάσατε την απάντηση που μας έδωσε. Ο κύριος Τριαντόπουλος ορίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη ανταυτού για να επιλύει τα θέματα, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά πραγματικά απαιτούν συνέργειες και συνεργασίες και κοινές ενδεχομένως αποφάσεις πολλών υπουργείων. Ο κύριος Τριαντόπουλος, αφού αδυνατεί να εφαρμόσει τον νόμο, γιατί δεν πάει σπίτι του. Ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι πρωθυπουργός του, που τον όρισε για αυτή τη δουλειά, αν πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί δεν τον διώχνει. Ή γιατί δεν φεύγει ο ίδιος. Είναι δυνατόν να κοροϊδεύουν έτσι ανθρώπους 2 χρόνια μετά το σεισμό? Είναι δυνατόν? Τι κάνουν δηλαδή? Μάλιστα. Νιώθω πραγματικά ότι εμπέζουν τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου και εμέσως όλους τους κατοίκους, όλους τους Έλληνες πολίτες σε τελική ανάλυση. Κύριε Γομενίδη, δεν θα πω κάτι άλλο. Σας ακούσαμε προσεκτικά. Διαβάσαμε και την απάντηση που σας δίνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.